Πάμε στην κυρία Ανακαλάνου, που χτύπησε το τελευταίο εξάμηνο με δύο βιβλία. Ένα ήρθε στα τέλη Μαρτίου, το άλλο τον Ιούνιο. Καλώς ήρθατε στη δικιά μας παρέα, κυρία Καλάνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τώρα σας ακούω. Άλλη θάλασσα εκεί είναι το πρώτο βιβλίο, όπως είπα, που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου, και ήρθε το δεύτερο βιβλίο, Τα λιμπάνια ονείρων, τον Ιούνιο. Γι' αυτό είπα ότι χτυπήσατε με δύο βιβλία σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Τα οποία συνδέονται, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι στην ουσία μία ιστορία, απλά λόγω του μεγέθους. Τη σπάσατε την ιστορία. Τα σπάσα στη μέση, κοιτάξτε. Να, τα δείχνουμε, τα δείχνουμε εδώ. Τώρα θα μας δείξει και τον όγκο των βιβλίων, ακριβώς. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται σε αυτά τα υπέροχα βιβλία που κυκλοφορούν από την Διόπτρα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η τέταρτη φορά που μιλάμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμείς, να είστε καλά, να έχετε υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Αμήν, όλοι μας. Έκανα αυτή την προσπάθεια να περιγράψω την Ελλάδα μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο, το δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο που ακολούθησε, μέσα από τρεις νέους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Μία κοπέλα η οποία προέρχεται από από την αστική τάξη που ξεπήδησε μετά τον πόλεμο. Μία άλλη κοπέλα η οποία έγινε μεγάλη θεατρίνα στην Ελλάδα, η οποία ήταν Θεσσαλή. Και έναν νέο αστό, ο οποίος ανήκει στην εργατική τάξη. Αγροτική τάξη λοιπόν, αστική τάξη και εργατική τάξη είναι οι τρεις τάξεις που ξεπηδάνε μετά τον πόλεμο και οι οποίες πηγαίνουν την Ελλάδα. Μέσα από αυτούς τους τρεις νέους ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και στόχους, προσπάθησα να δείξω μια πορεία της Ελλάδας μέχρι τη Χούντα. Mm-hmm. Μέχρι τότε και λίγο παραπέρα σταματάει το πρώτο βιβλίο. Και το άλλο έρχεται πιο σύγχρονα. Το άλλο, ναι, φτάνει μέχρι και την δεκαετία του, προς το τέλος της δεκαετίας του 80 επίσης, το οποίο... Άρα θα συμπληρωθεί με μια... θα είναι τριλογία, με μια προσθήκη χρονική. Τελειώνει εκεί, τελειώνει πριν το 90. Ναι. Είναι μια έτσι... ουσιαστικά είναι μια κοινωνική ακτινογραφία το βιβλίο. Ναι, μια ανθρωπογεωγραφία της εποχής, που δείχνει, ας πούμε, την άνοδο του θεάτρου, δείχνει τον πνευματικό κόσμο, πώς καλλιεργήθηκε, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ταυτόχρονα δείχνει τα νέα τζάκια που ξεπεταχτήκανε, τις αναζητήσεις. Ασχολούμαι πάρα πολύ στο πρώτο βιβλίο με τον Νίκο τον Καβαδία, τον οποίο τον βάζω έτσι για να δείξω αυτή την τάση των ανθρώπων τότε να ψάξουν μετά τον πόλεμο την ψυχή τους, που ήταν πάρα πολύ καταπιεσμένη. Και επειδή έχω και μια δυναμία στον Καβαδία, το προχώρησα αρκετά μέσω από μια αλληλογραφία που έχει με τον ήρωά μου. Αυτή η προσπάθεια, κύριε Πολύζο, πήγε πραγματικά ανέλπιστα καλά, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ κι εγώ η ίδια πόσο θα ενδιέφερε ειδικά νέους ανθρώπους μια τέτοια ιστορία. Καλά, να σας πω τώρα, είστε χρόνια αγαπημένοι συγγραφέας, γιατί δεν ελπίζατε ότι θα πάει καλά? Δείξτε μας ξανά τα εξώφυλλα. Άλλη θάλασσα εκεί είναι το πρώτο μέρος, εκεί ναι, που ξεκινούν όλα, και Λιμάνια ονείρων είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας που, όπως είπαμε, φτάνει σχεδόν μέχρι το 90. Κυκλοφορούν και τα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να είναι καλό τάξιδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Γαλάνου. Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχετε.